Καλώς ήρθατε, φίλοι μου. Αρχίζει το γέλιο, λέει πάλι. Καλό φθινόπωρο, η Πόπη από την Κηφισιά. Γιατί... Καλημέρα στην Πόπη. Γέλιο, πάλι. Δεν ξέρω αν είναι καλό. Με τα γέλια. Ναι, Δημήτρη, εσύ. Ναι. Καλημέρα, Δημήτρη. 95,2 αθέ DJ. Είμαι Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Σήμερα ξεκινάμε στο σχολείο, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν αισθάνεσαι καλά, δεν γουστάρεις, δεν θες να πας? Έτσι, πες μου με την αλήθεια, Δημήτρη. Έχω δίκιο, το ξέρω, Δημήτρη μου. Τι να κάνουμε, Δημήτρη μου, πρέπει να πάμε στο σχολείο. Εντάξει. Σε ποια τάξη θα πας τώρα? Δευτέρα Λυκείου. Ακόμα, ρε Δημήτρη. Παράτα τα κεφίγια, Δημήτρη. Εντάξει, Δημήτρη μου, καλή επιτυχία στο σχολείο, να δώσεις και χαιρετισμού. Σε ποιο σχολείο πηγαίνεις? Λύκειο Χαϊδαρίου. Φαντάζομαι θυμάσαι να πας. Ναι. Εντάξει, καλημέρα και χαιρετισμού σε όλα τα παιδιά. Θέλω να υπάρχει ρολόι με countdown απέναντι. Ναι, υπάρχει. Για λέγε λοιπόν. Λοιπόν, πόσες μέρες ρώτησες απομένουν μέχρι τα Χριστούγεννα? Ωραία, το ακούω λοιπόν. Οι μέρες που απομένουν μέχρι τα Χριστούγεννα είναι 103, οι ώρες 16, 25 λεπτά, 31 δευτερόλεπτα. 103? 103 μέρες. 103 μέρες. Στο γυαλό. Μαρία. Μιχάλη. Merry Christmas. Merry. Κοιτάξτε, αυτή την ανομαλία την κάνουμε σχεδόν κάθε χρόνο. Μόλις ερχόμαστε να παίζουμε αυτό το πράγμα. Να μην χαλάσουμε τις παραδόσεις. Όχι, βέβαια. Μια τσάντα Deck 9 για το σχολείο με καταπληκτικά μοντέρνα σχέδια από εμάς έρχεται από την Deck 9 και τον 95,2 Athens DJ και τον Breakfast. Παρακαλώ, καλημέρα. Ποιος? Εγώ. Εσύ. Καλημέρα. Ωραία, το επώνυμό σου, αφού το εγώ είναι το όνομα. Ντάνι. Ωραία, Ντάνι. Ευχαριστούμε, Ντάνι. Πας σχολείο? Τα παιδιά μου. Μπράβο, πολύ. Πόσα είναι τα παιδιά? 2. Α, ωραία. Πόσο χρονών είναι? Είναι 7,5 και 10,5. Α, ωραία. 11 παρά το θα πάνε όλα μαζί. Για πες μου, σε παρακαλώ, ποιο ήταν αυτό? Ποιο είναι? Be the one, Dua Lipa. Oh, μπράβο, διαβασμένη η μάνα. Μπράβο, Ντάνι. Μπράβο, Ντάνι. 2 τα παιδιά, θα σου δώσω 2. Είσαι καταπληκτικός, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μου κι άλλα, πες μου κι άλλα. Είναι το σε λατρεύω, είσαι ο καλύτερος. Thank you, Ζάλη. Μείνε στη γραμμή. Παιδιά. Τι? Η έρευνα και τα αποτελέσματα είναι άμεσα, αλλά και ο τρόπος ερεύνης. Ναι. Θες να δεις αν τον μέγεθος του μωρίου σου άντε είναι πάλι μέσα στον μέσο όρο? Σήκωσέ το και βάλ το πάνω σε ένα 50 ευρώ. Έλεος! Τι να κάνεις? Έλεος! Παίρνεις το 50 ευρώ, κολλάρεις το και μετά ακουμπάς αυτό πάνω. Όπως είναι. Αν είναι σχεδόν ίσιο με το χαρτονόμισμα, εάν το τυλίξεις και είναι σαν ντολμαδάκι. Ρε Μιχάλη, τι φτιάχνουμε? Μαγειρική κάνουμε? Εντάξει, αυτό. Αν είναι, έλα τώρα. Τουλάχιστον ντροπή. Ναι. Έλα τώρα, λέει και τα λέει εκείνος. Παιδιά, το 50 είναι τη. Τη μέτρηση. Τη. Αν είναι σχεδόν ίσο με το χαρτονόμισμα, είσαι μέσα στον μέσο όρο. Ναι. Όχι ότι είσαι μεγάλο. Δηλαδή, αλλά μπας περίπτωση. Ωραία. Μισό λεπτό. 500 ευρώ έχει κάνει. Μισό λεπτάκι, ρε παιδιά. Μισό λεπτάκι. Όπως είναι. 14 πόντι είναι το. Το βάζω πάνω όπως είναι. Ναι, ναι, ναι. Όχι με το πλάι και ξέχει. Σιγά, αρχίσαμε. Όχι οριζόντια, κάθετα. Μπαμ. Σύμφωνα με μία μελέτη που δημοσιεύθηκε, ο μέσος όρος φυσιολογικού μεγέθους του ΠΕΡ είναι 14 εκατοστά. Όσο δηλαδή σχεδόν το μήκος του κατανομίσματος των 50 ευρώ. Έτσι. Έγινε έρευνα λοιπόν, αυτό για να ξέρει. Άμα το περνάει, είμαστε καλά. Πότε αν το περνάει. Αν ήμουν σου. Εσύ Μιχάλη. Τι είναι? Τώρα το είπες αυτό. Ηλίθιε, μην βάλεις αυτό το πράγμα πάνω στο 50. Καλά, εσύ θα πάρεις δρέστα, ας το διαλέω. Γιατί μου παραγγείλεις από κάτω τίποτα μια... Δεν κάνει καφέ, μια... πρέπει. Όχι ρε καφέ, μια πιατέλα με φρούτα. Τι διάλεγα, θα πληρώσουμε, ρε φτωχοί είμαστε, ας το διαλέω. Άρχισες πάλι τις φατάλες πρωί-πρωί. Φτωχοί είμαστε, ωραία. Πήγαμε παντού, έτσι. Πήγα Μοργό, πήγα Κίμολο, πήγα Μήλο. Κάτσε. Φτωχοί είμαστε και πήγες εκεί. Τι εννοείς? Όχι, δεν είναι. Μετά πήγα Μύκονο που συνάντησα. Α, έτσι. Βεβαίως. Έτσι. Πήγανε καλά, όλα καλά. 185 ευρώ εξαπλώστρα. Ωραία ήταν. Α, ωραία. Ναι, ναι. Ωραία ήταν. Με δώρο με την ομπρέλα φεύγοντας. Όχι ότι έχω πρόβλημα, και εγώ γκρίγκλις γράφω. Το να αλλάξει τα γκρίγκλις και να γράψει ελληνικά όπως πρέπει, εμπεριέχει και μία αριστεροσύνη μέσα. Εμπεριέχει! Σ' άρεσε η λέξη, ε. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα κάνουμε κάτι το απλό. Πάμε γρήγορα. Λοιπόν, αλφα πι όμικρον. Ναι. Σι γιώτα. Ναι. Λάμδα. Ναι. Να έχει δεύτερο λάμδα τώρα, να περιμένει. Ελάτε, όχι, δεν περιμένει, δεν έχει. Μου το λες κατευθείαν. Δεν έχει, δεν ψάχνει από το ίντερνετ, θα τρελαθώ. Δεν ψάχνω, καλό οδηγό, πώς να ψάξω. Σωστά. Γιώτα ένα λάμδα θα πω, ωμέγα σίγμα ήτα. Ναι!
Εντάξει, είναι καλή. Τι καλύτερα από μία ταινία στον καναπέ με μία βροχερή νύχτα. Βρέχει. Αχ, τσουρ, 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 ναι. Τσουρ, 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 τσουρ. Ή το άλλο, το πλίτς, 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 πλίτς. Και το πλίτς, πλίτς. Βρέχει στην πισίνα, ηλίθιε. Τι εποχή έχουμε. Τι έχουμε, Παναγία μου. Φθινόπωρο. Ωραία. Τι συμβαίνει το φθινόπωρο. Πολλοί νομίζουμε ότι συμβαίνει στην άνοιξη. Όχι, το φθινόπωρο συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Τι. Είναι ντόνιν όλοι. Αλήθεια, το φθινόπωρο. Δεν είναι την άνοιξη. Οι μυρουδιές και οι εικόνες της άνοιξη αναμφίβολα ανεβάζουν την ερωτική επιθυμία. Τι συμβαίνει όμως το φθινόπωρο. Τι. Το φθινόπωρο είναι η εποχή που η τεστοστερόνη αυξάνεται περισσότερο από κάθε άλλη εποχή του έτους. Αγαπητή κυρία που μας ακούς, ναι. Αν το βράδυ σε ξεκουντάει πιο συχνά το έτος σου ή την ώρα που κοιμάσαι εσύ, κάνω ότι κοιμάσαι Μαρία μου. Ξαφνικά αισθάνεσαι εδώ στο μάγουλο. Αυτό. Και ξυπνάς και βλέπεις ή τα μάτια του ή δεν ξέρω. Και εσύ κοιμήσου ρε παιδί μου. Τα χέρια του. Μπορεί μερικοί άνδρες να διαφωνήσουν, ωστόσο έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ έδειξε ότι όσο η θερμοκρασία πέφτει. Να ακούσουμε τον αρμόδιο. Όσο πέφτει η θερμοκρασία. Ας το διάλογο. Και τα φύλλα από τα δέντρα μαζεύονται κάτω στην γη. Μαζί με τη βροχή χρειάζεται περισσότερη ζεστασιά και θαλπορή. Και τότε γίνεται ντούρος. Και κάτι μου είπες από την τσέπη. Α, το πεντάρικο είναι που είναι που μετριώσουν. Καλημέρα, λέει Μιχάλη. Ο αυτοκράτορας επέστρεψε στο θρόνο του και το πρωινό ξύπνημα έγινε πιο χαρούμενο. Άβε και σαρά ακροατές σε χαιρετούν. Ο Κώστας από την Καλυθέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τι ωραία. Ο αυτοκράτορας επέστρεψε, αλλά πες μας κάτι λίγο από το καλοκαίρι. Κάνε ευτράπελο, κάτι που σου έτυχε. Δεν μας έχεις πει τίποτα. Τι μου, όχι, παιδιά. Πες μας κάτι, δεν θα έγινε, αποκλείεται. Κοίταξε, το καινούριο για μένα δεν υπάρχει. Δεν είχα ξαναπάει ποτέ. Ναι, σου άρεσε. Μάλλον είχα πάει overnight. Εκεί είδα και κάτι άλλο, παιδιά. Αυτή η μόδα ήταν παλαιότερη και έχει περάσει, αλλά εκεί δεν ξέρω, είναι καινούριο το βάλει. Είχαν βάλει fish spa. Που βάζει τα πόδια στο νεράκι μέσα και έρχονται τα μικρά τα ψαράκια τσιπ τσιπ τσιπ. Παιδιά, ουρέ στην μπάρκα. Ουρέ. Ναι. Κάποια στιγμή σκέφτηκα, λέω, έτσι πως βουτάγαν τα πόδια, λέω, να πάω κι εγώ να βουτήξω μέσα τα. Τι! Τα. Ποια! Τι καλέ! Πε τα άλλα, παιδί μου. Ποια! Να βουτήξω μέσα τα. Τα! Τα χέρια μου. Άγια! Αλλά είχε κόσμο. Τα πόδια βουτάνε, Χριστιανέ μου. Ναι, αλλά ήθελα να δω τα χέρια μου εγώ. Ο Κινέζος μηχανικός ενός συνεργείου αυτοκινήτων. Όταν έδινε οδηγίες στη γυναίκα οδηγό για να ανεβάσει το αυτοκίνητο πάνω στο. Στην ράμπα. Εντάξει, μπήκε ρε παιδί μαθή με το αυτοκίνητο. Λέει αυτός. Ωρα σιρούλιο! Πάτα λιγάκι. Γόσουσι. Τι λέει αυτός. Ωρα σιρούλιο! Κάντο λιγάκι πιο αριστερά. Αγόσουσι, όχουσα. Τα είναι εκεί το αριστερά ή θέλει κι άλλο. Ωρα κιλούλιο! Σου είπα αριστερά, μωρή τζιλέ. Νίσεντι χώμα! Είναι εντάξει τώρα. Γιατί γκαζώνεις, λέει. Αχ, όσο σε χάλιο. Παιδιά, πατάει μια γκαζιά αυτή ξαφνικά. Γιατί δεν το ήλεγε. Ωρα σκύριο, λέει. Ο Ρίτζι, λέει, θα με σκοτώσεις. Αχ, όσο σε. Έπεσε όλο το αυτοκίνητο πάνω στο κεφάλι του βλάκα. Ωρα σκύριο, παραχού. Τι θα κάνω, Παναγία μου. Ψηλή. Ναι. Ξανθιά, πολύ εντυπωσιακή, ναι. Με πλούσιο ντεκολτέ, ωραίο σώμα. Α, θεά. Και που μ' αρέσει. Σ' αρέσει. Η Σάσα. Α, βέβαια. Είδες. Φτιάχνει τα μαλλιά της η Σάσα τώρα. Κοίταξε, το ξανθό που σ' αρέσει. Αν κάποια έδιωχνα και ερχόταν, δεν θα φέρνα τη Σάσα. Υποτίθεται άρα. Ότι εγώ είπα και την καλημέρα από τη Σάσα τώρα. Δεν έχει σημασία. Και... Απλώς να ξέρει ότι αν ναι. Δημιουργηθεί αν, πρόβλημα, ναι. Εδώ. Είμαστε εδώ, παιδιά. Έχουμε λεφτά. Επίσης, να πούμε καλημέρα. Πληρώσουμε λεφτά, τι διάλογο. Δεν πληρώσουμε λεφτά. Φτωχοί. Φτωχοί. Φτωχοί είμαστε. Δεν είμαστε φτωχοί. Δεν λέγονται. Και στους ιατρικούς επισκέπτες που πηγαίνουν τώρα στις δουλειές τους, βεβαίως. Ποιοι είναι οι ιατρικοί επισκέπτες. Οι Βιβί, φίλοι μου. Τι κάνει, Βιβί, πάει και επισκέπτε γιατρούς. Έτσι είναι το επάγγελμα. Τι κάνει, για πες μου. Είναι άρρωστοι. Έχετε ξεφύγει, ρωτάει κάποιος, δεν πολύ ξέρω. Τι. Με τα τατού, ρε παιδί μου. Εντάξει, να μην σου πω ότι. Όχι, δεν μου αρέσουν, αλλά καμιά φορά. Ναι, είναι ανάλογα. Ωραίο. Είχα δει ένα που μου άρεσε και το. Είχε στο. Στο ένα σημείο του ποπού του γυναικείου είχε ένα ποδαράκι γάτας. Πολύ γλυκό. Τι είναι αυτό, δηλαδή. Τι ποδαράκι. Τι σημαίνει, τι είναι. Α, τι σημαίνει. Το ρώτησα και μου είπα. Μου λέει ότι είναι αυτό το σημείο του σώματός μου το προσφέρω, αλλά όχι πολύ, όσο πατάει γάτα. Αχ, πραγματικά
Ελάτε, σήμερα ξεκινάει και η Τατιάνα πολύ δυναμικά. Α, σα παρακαλώ. Και με καλεσμένο. Χαμό. Έχει νέα. Βεβαίω. Ρε, παιδιά, με συγχωρείτε. Τηλεόραση και ραδιόφωνα τα ανακατέψουμε. Νομίζω οι στυλοβάτε του entertainment. Βεβαίως. Είναι η Τατιάνα και εγώ. Ε. Είναι... Τατιάνα, καλημέρα. Καλημέρα, Μιχάλη μου. Τι θα κάνει σήμερα. Σήμερα θα κάνουμε μία πρεμιέρα. Θέλει να έρθω εγώ να χορέψω belly dance. Μην χάσει εσύ. Θε να χτυπήσουμε νούμερα τριαντάρια. Θέλω να σου πω ότι σε θαυμάζω τόσα χρόνια. Τώρα, άκουσε με ειλικρινά. Δεν είναι καθόλου εύκολο να μπορεί κανείς να μεταδίδει τόσο θετική ενέργεια και τέτοιο κέφι και τέτοια χαρά κάθε πρωί. Είναι πολύ πιο δύσκολο από αυτό που κάνουμε εμείς. Είναι ο μισθός μου, ρε. Πως οι δεξιοί χαίρονται περισσότερο το σεξ. Και όταν λες δεξί τι εννοεί. Οι δεξιοί πολιτικά εννοώ. Ναι. Βεβαίως. Παιδιά το χαίρονται πάρα πολύ το σεξ. Και μάλιστα στην Ευρώπη, επειδή βγήκαν τα ίδια αποτελέσματα σε διάφορες χώρες που έγιναν. Α, είναι γενικό, δεν είναι εδώ πέρα μόνο. Όχι, απλά εδώ κρατάμε μια πολύ υψηλή θέση, να ξέρετε. Εδώ, βεβαίως. Και οι αγαπημένοι. Να χειροκροτήσουμε τους δεξιούς. Βεβαίως. Μπράβο, παιδιά. Έτσι, πάντα χαρές να έχετε. Δεξί λοιπόν που χαίρονται το σεξ, ναι. Επιλέγουν και συγκεκριμένα σημεία που κάνουν σεξ. Θέλετε να σας πω τα πιο γνωστά? Και αυτά που τους αρέσουν περισσότερο. Ναι, δεν είναι κλασικοί άνθρωποι. Σκάλες. Βεβαίως τους αρέσει τις σκάλες. Ναι. Στο πάτωμα της κουζίνας. Όχι του σαλονιού, της κουζίνας. Ναι. Και άμα ψήνετε και το κοτοπουλάκι. Ναι. Στο ντους, ναι. Και ναι, στο ναι. Πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά είμαι δεξιός. Τώρα το κατάλαβα. Τι είδαμε όλο το καλοκαίρι, όπου και να πήγαμε, τριγύρω στα νησιά, τον Μανού Τσάο. Ο Μανού Τσάο είναι στην Ελλάδα, είναι ερωτευμένος με την Κλέλη Αρένεση. Πας στο Παγκράτη για καφέ, θα τον δεις εκεί. Όχι, δεν πάω. Δηλαδή, αν είναι ο Μανού Τσάο, γιατί να πάω. Ενώ έχει ωραία καφέ. Συμβαίνει τώρα, αυτή τη στιγμή, έχουμε μάτια παντού και βλέπουμε. Ναι. Η Στέλλα Μπεζαντάκου ρυθμίζει το χρέος της στη ΔΕΗ. Αυτή τη στιγμή. Τώρα που μιλάμε. Τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή. 9 παράδειγμα. Άμα έχει καμία. Βέβαια, 9 παράδειγμα πάει ο κόσμος στη ΔΕΗ. Πότε πάει το βράδυ. Πιάνει ουρά, είναι εδώ, είναι λίγο στεναχωρημένη, τη βλέπουμε. Ναι. Γιατί σου λέει τώρα είναι πολλά τα λεφτά. Δυσκολεύεται. Εκεί, άμα πας, πρέπει να είναι πολλά λεφτά. Πάνω από 500. Είναι πολλά τα 500 και πάνω. Τι άλλο, φτωχοί είμαστε. Α, το διάλογο ρε που είναι πολλά τα 500. Μα είναι δυνατόν 500 ευρώ ΔΕΗ. Δεν θα ανάψει τρεις πολυελαίους κάτι αυτό, δεν θα ανάψει. Μα τι στο καλό, γιατί είναι. Κάτι συναγερμή, κάτι αυτό. Γιγκ είναι, Ολυμπιακό στάδιο. Έχει επιστρέψει πολύ ταπεινό, Μιχάλη. Είναι και τα φώτα στην πισίνα, λογικό είναι αυτό βέβαια. Τραβάνε. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στο 95,2 Athens DJ.